αυτό με τα κόμματα ονούφρια που γίνανε άνω κάτω εξαιτίας των προεδρικών, των υποψηφίων. Για έχουμε... τα μάτια των υποψηφίων. Υπάρχουν ζητήματα με διαγραφές. Θα τα δούμε, θα τα πιάσουμε ένα και ελπίζουμε να μας φτάσει ο χρόνος μέχρι να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Μαφάκη Σολομονίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΕΚ. Λοιπόν, μαζί μας για τις επικείμενες διαγραφές, την επιστολή μάλλον, για την ενημέρωση για τις διαγραφές μετά από απόφαση του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Κύριε Σολομονίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, πάλι ανοίξατε την πόρτα. Πόσοι μείνατε στην ΕΔΕΚ? Είμαστε πολλοί και θα παραμείνουμε και θα μεγαλώσουμε. Για να μας δώσετε το μητρό, να το δούμε κι εμείς. Πάντα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Λοιπόν, γιατί θέλετε να διαγράψετε τώρα, επειδή κάνουν διαφορετική επιλογή πέρα από αυτήν που υπέδειξε το κόμμα? Αγαπητέ Νουφρή, δεν μιλάμε για διαγραφές. Τι είναι? Μιλάμε για μια εφαρμογή του καταστατικού για άτομα τα οποία ήδη έθεσαν εαυτόν σε αυτήν την κατάσταση. Ναι. Δεν μιλάμε ούτε για πειθαρχικές διώξεις, ούτε για επιβολή ποινών. Μιλούμε για συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού, το οποίο μιλά για απώλεια ιδιότητας μέλους, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα κάτω από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει εξετάσει το πολιτικό γραφείο και αυτό τίθεται σε άμεση... Ποια η διαφορά με τη διαγραφή, κύριε Σολομονίδη, δηλαδή απώλεια της ταυτότητας μέλους? Η διαφορά είναι ότι ήδη έχουν θέσει τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση, αγαπητέ Ονουφρία. Άρα δεν είναι για νύχτα για ανάγκης που λέμε, δηλαδή, κύριε Σολομονίδη. Αφού στο τέλος της ημέρας τους δείχνει την πόρτα της εξόδου, το ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι καθόλου πόρτα εξόδου. Εμείς εκείνο που... Τι είναι εισόδου? Το διάστημα, όπως και εσείς έχετε, όπως μαζί έχουμε πάμε πολλές φορές συνομιλήσει και στο πρόσφατο παρελθόν για τις διαδικασίες των καταστατικών. Κατηγορούμασταν ότι δεν εφαρμόζουμε τις διαδικασίες, δεν τηρούμε τα καταστατικά. Και εμείς πάντα έλεγαμε ότι υπάρχουν οι διαδικασίες και τις τηρούμε και τις σεβόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεδριακή απόφαση η οποία εξουσιοδότησε την ηγεσία του κόμματος για να πάρει μια απόφαση στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Από εκεί και πέρα όλα τα στελέχη, όλα τα μέλη του κόμματος, φίλοι, είχαν κάθε δικαίωμα να έρθουν στα όργανα του κόμματος να διαφωνήσουν, να συμφωνήσουν, να καταθέσουν... Δεν διαφώνησαν, κύριε Σολομονίδη? Έχουν διαφωνήσει. Μάλιστα. Κάποιοι πριν την λήψη της απόφασης. Μάλιστα. Από τη στιγμή που το κόμμα έχει πάρει με συνεδριακή απόφαση στήριξη στον Νίκο Χριστοδουλίδη, από εκεί και πέρα ο καθένας οφείλει όπως σεβαστεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας. Κοιτάξτε να δείτε... Κύριε Σολομονίδη, αν μου επιτρέπετε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, τον οποίο στηρίζει το κίνημα της ΕΔΕΚ και όχι μόνο. Δηλαδή, το κίνημα της ΕΔΕΚ δεν έχει δικό του υποψήφιο. Έχει επιλέξει να στηρίξει έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, γιατί συμφωνεί με τις θέσεις και όλα αυτά, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποια από τα μέλη του κινήματος αποφάσισαν να στηρίξουν κάποιον άλλον. Και δημόσια. Το έχουμε δει όλοι την τελευταία φορά στο συνεδριακό κέντρο. Τώρα, η ερώτηση μου είναι η εξής. Γιατί έπρεπε να πάτε σε αυτή την απώλεια ταυτότητας, όπως μας την λέτε, και δεν επιβλήθηκε μια έτσι ποινή λιγότερο αυστηρή από αυτήν? Δηλαδή, να γίνει μια εσωτερική διαδικασία διαφορετική, ένα εσωτερικό εισαγωγικά δικαστήριο. Γιατί πρέπει να έρθει η διαγραφή, όπως το ερμηνεύουμε εμείς, σε ένα στέλεχος, θα μιλούσε για τον Κωστή Ευσταθίου, που κατέχει και βουλευτική έδρα του κόμματός σας? Γι' αυτό σας έχω πει προηγουμένως, υπάρχουν δύο διαδικασίες που προνοούνται στο καταστατικό. Η μία η διαδικασία είναι μετά από καταγγελία μέλους, στελέχους ή αξιωματούχου του κόμματος στο πολιτικό γραφείο. Οπότε εκεί ενεργοποιείται άλλο άρθρο το οποίο συγκαλεί πειθαρχικό συμβούλιο και γίνεται αυτή ακριβώς η διαδικασία, πολύ σωστά την έχετε περιγράψει. Και υπάρχει και ακόμα μια διαδικασία η οποία τίθεται σε άμεση ενεργοποίηση. Αλλά παράλληλα δίνει και το δικαίωμα με την παρέλευση ενός χρόνου σε αυτά τα στελέχη να επανέλθουν με αίτηση και να επανεγραφούν στο Μητρό Μελών του κόμματος. Σε πόσο είναι διάστημα από τη μέρα που... Από τη μέρα που θα ειδοποιηθούν, σε ένα χρόνο.
Σε ένα χρόνο. Δηλαδή θα απέχουν όμως ένα χρόνο από τις συλλογικές αποφάσεις του κινήματος. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Και στην περίπτωση του κύριου Κωστή Ευσταθίου, που είναι και βουλευτής της ΕΔΕΚ, πώς θα γίνει αυτό? Να μου επιτρέψετε να τηρήσω τη διαδικασία που έχω τηρήσει από την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει αυτή η απόφαση, αλλά η απόφαση του πολιτικού γραφείου ήταν να ενημερωθούν πρώτα οι επηρεαζόμενοι και μετά θα προβούμε σε κατά των ονομάτων. Θα τους στείλετε επιστολή σήμερα. Θα τους στείλετε επιστολή σήμερα. Ακριβώς, επειδή δεν έχουν στάλει επιστολές από τον αγαπητό Κούφριε, θα αρκεστώ σε αυτά. Υπολογίζω ότι εντός της ημέρας μέχρι το απόγευμα θα σταλούν οι επιστολές και θα ενημερωθούν και οι ίδιοι. Οπότε θα μπορούμε και εμείς να μιλάμε. Μετά που θα του πάρετε την ταυτότητα, θα του ζητήσετε και την έδρα πίσω του κυρίου Ευσταθίου? Στο ερώτημα αν θα συμπεριληφθεί ο Κωστής Ευσταθίου στο συγκεκριμένο κατάλογο, θεωρώ ότι αυτόματα χάνονται όλες οι ιδιότητες και η ιδιότητα του βουλευτή του κόμματος. Α, τη θέλετε πίσω δηλαδή την έδρα? Αν είναι προσωπική μου άποψη αυτή, αγαπητέ Ονούφρη, ναι. Δεν έχει συζήτηση αυτό το θέμα στο πολιτικό γραφείο. Τι σας το λέω, είναι καθαρά δική μου. Ναι, το καταλάβαμε. Είναι από τη στιγμή που κάποιος χάνει την ιδιότητα μέλους, θεωρώ ότι χάνει και την ιδιότητα ως βουλευτής του κόμματος. Δεν χάνει τις ψήφους όμως, γιατί ο καθένας θα φέρει τις δικές του ψήφους μέσα στο κόμμα. Ονούφριε, ναι. Ο καθένας δεν έχει τους ψήφους στην τσέπη του, ούτε ο Μορφάκης, ούτε ο Κωστής Ευσταθίου, ναι. Ούτε ο Μαρίνος ο Σιζοπούλος. Στηρίζουν, κύριε... ψηφίζουν το κόμμα. Κύριε Σολομονίδη, δεν μιλάμε για όποιον. Περιμένετε ένα λεπτό. Μιλάμε για έναν ιστορικό πλέον στέλεχος του κόμματος. Το νούμερο 2, ο κύριος Ευσταθίου είναι ακριβώς, είναι το νούμερο 2. Και δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ο κύριος Ευσταθίου τυχαία και επειδή ήταν απλά η στήριξη ή ήταν μέλος της ΕΔΕΚ. Δηλαδή, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που το στηρίζει διαχρονικά σε ό,τι αφορά στις επιλογές της που έχουν να κάνουν και με το κόμμα αλλά και τον ίδιο προσωπικά. Αυτόν το αγνοείτε? Δεν αγνοούμε ούτε την προσφορά, ούτε το τι έχει είτε η οικογένεια είτε ο καθένας μας προσφέρει στο κόμμα. Το κόμμα κατερχόμαστε όλοι υποψήφοι κάτω από την ταπέλα της ΕΔΕΚ, αγαπητό Ονούφριε. Ναι. Κανένας μας δεν έχει τους ψήφους όπως ο ίδιος επικαλείται ή επικαλούμαστε δικούς μας. Οι ψηφοφόροι είναι ελεύθεροι είτε ανήκουν στην ΕΔΕΚ είτε σε άλλον κόμμα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Κάθε πράξη που γίνεται συγκεκριμένα και δεν μπορούμε να παρεχθοντολογούμε. Βεβαίως και ο Κωστής Ευσταθίου ήταν υποψήφιος της ΕΔΕΚ, ήταν με το ψηφοδέλτιο και τότε συμφωνούσε και συμμετείχε και σε συλλογικές αποφάσεις του κόμματος για τον καταρτισμό των ψηφοδελτίων για τις αυτό δεν σημαίνει ότι... εντάξει, κύριε Σολομονίδη, δεν θα πούμε στα της ΕΔΕΚ τώρα, αλλά μια τελευταία ερώτηση. Αφού με ρωτάτε... Λέω, γι' αυτό το κόβω σας, τελευταία ερώτηση. Αφιστιγμής μας λέτε πως δεν διαγράφεται, αλλά έχει τη δυνατότητα μετά από ένα χρόνο να αιτηθεί και πάλι, να πάλι την εγγραφή του στο κόμμα, τότε γιατί να το αφαιρεθεί η βουλευτική έδρα? Αφού ένα χρόνο είναι όλο αυτό που λέτε. Επειδή έτσι προνοείται από το καταστατικό. Το καταστατικό μιλά για συγκεκριμένες πρόνοιες. Μάλιστα. Μιλά και για βουλευτή δηλαδή. Μιλά και για βουλευτή αν έχει απώλεια ταυτότητας. Συγγνώμη, αγαπητέ μου. Μιλά και για την περίπτωση όπου ζητείται ταυτότητα μέλους που κατέχει και βουλευτική έδρα, ότι παραδίδει και την έδρα του. Αν και εφόσον θα συμπεριληφθεί στα άτομα τα οποία θα ενημερωθούν εντός της ημέρας, βεβαίως θεωρώ και σας λέω ότι είναι προσωπική μου άποψη αυτή, δεν είναι απόφαση οργάνου. Ναι, θα πρέπει να του ζητήσει. Πάντως, σε άλλες περιπτώσεις όπου άλλοι βουλευτές αποχώρησαν από άλλα κόμματα, δεν κατάφεραν τα κόμματα να πάρουν την έδρα πίσω και υπάρχει και λόγος που δεν έγινε. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σολομονίδη. Θα ζητήσουμε. Ναι. Πολιτικά το λέω ότι θα ζητηθεί. Εναπόκειται στον ίδιο. Μάλιστα. Κατά πόσον θα. Τον έχουμε μετά από εσάς να μας πει αυτά τα στη δόση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κωστή Ευσταθίου για τη συνέχεια. Καλή συνέχεια, είπαμε. Λοιπόν, κύριε Ευσταθίου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Θα δώσετε και την έδρα σας μετά από την ταυτότητα σας. Ακούσατε, φαντάζομαι, τον κύριο Σολομονίδη. Ήσασταν στη γραμμή, κύριε Ευσταθίου. Είχα την ατυχία να τον ακούσουμε. Ναι. Για σχολιάστε αυτά που μόλις υπόθηκαν. Τι να πω. Κοιτάξτε, έχω διαγραφεί από την ΕΔΕΚ, γιατί ακριβώς ζήτησα και επέμενα, όπως η ΕΔΕΚ, τηρήσει τις θέσεις και τις αρχές της. Αυτό έλεγα
Αυτό θα λέω και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε μία συνεδριακή απόφαση εναντίον της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας ως η χειρότερη μορφή διχοτόμησης. Είχαμε μία στάση επί 9,5 χρόνια εναντίον της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και σε 6 μήνες τα ξεχάσαμε όλα. Υποστηρίξαμε τον υποψήφιο που χάραξε την πολιτική Αναστασιάδη τουλάχιστον στο εθνικό ζήτημα, τον κύριο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο δεν έχω και κάτι να χωρίσω. Και τον εκτιμώ, φαντάζομαι ο ίδιος με εκτιμά, έχουμε ένα κανάλι επικοινωνίας πάντοτε, αλλά διαφωνώ μαζί του. Και βεβαίως είναι υποψήφιος ο οποίος έχει ως προμετωπίδα τη λύση της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Αυτό είπα, αυτό λέω, αυτό ενόχλησε, γι' αυτό και διαγράφηκε. Κύριε Σταθίου, αν μου επιτρέπετε... Τα κακά ξεκινάνε από την απαγωγή, αν θέλετε, του κόμματος από τον κύριο Σιζόπουλο και τους πέριξ αυτού. Το Μάιο με αυτή την παροδία, το φιάσκο του συνεδρίου, για το οποίο, όπως ξέρετε, είχα πλέον βγει προς τα έξω, γιατί δεν ανέχομαι σε ένα δημοκρατικό σοσιαλιστικό κόμμα να μην υπάρχει δημοκρατία. Κύριε Ευσταθίου, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε στις παρακάτω ερωτήσεις. Είπατε ότι διαφωνείτε με την επιλογή του κόμματός σας να στηρίξει τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Εσείς στηρίζετε κάποιον άλλο. Ίσως όμως αυτό που ενόχλησε... Το Γιώργο Κολοκασίδη σας έχουμε δει. Εκεί θα κατέληγα. Ίσως αυτό που ενόχλησε είναι η δημόσια εμφάνισή παρά το πλευρό του κύριου Κολοκασίδη και ότι τον στηρίξατε δημόσια. Δηλαδή θα μπορούσε και ο Κωστής Ευσταθίου να πει κανείς. Ας μην τον προτείνει τον κύριο Κολοκασίδη, τον στηρίζει ναι μεν, αλλά ας μην το κάνει τόσο φανερό. Θέλω να σου πω δύο πρεσίμια. Το πρώτο, δεν επέτρεψα σε κανένα και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου διευθύνει τη συμπεριφορά και μου καθορίζει τον τρόπο ενέργειας. Ναι, αλλά νίκεται σε ένα πολιτικό κόμμα, αυτό, κύριε αυτό Σταθίου. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο, η διαγραφή μου ήταν προδιαγεγραμμένη. Αν θυμάστε και πριν 15 με 20 μέρες, στις ερωτήσεις αυτές σας έλεγα σε συνάδελφούς σας ότι είναι αναμενόμενη. Δεν είχε να κάνει ούτε επειδή στάθηκα δίπλα στον Γιώργο τον Κολοκασίδη, που είναι τιμή μου που μου πρότεινε να τον υποστηρίξω, ούτε ότι ήμουν στα άτομα τα οποία τον στηρίζω. Ήταν προδιαγεγραμμένη. Το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο. Άρα τι, το κάνατε εκ του ασφαλούς, κύριε Ευσταθίου. Δηλαδή, στήριξε τον κύριο... δεν υπήρχε το δεδομένο της διαγραφής σας και το γεγονός ότι η σχέση σας με την παρούσα ηγεσία, την οποία εσείς δεν αναγνωρίζετε, εδώ και πολύ καιρό είναι διασαλευμένες. Λοιπόν, ούτε παρουσία να έχετε στα συλλογικά όργανα και είναι συνειδητή απόφασή σας, κατανοητό. Αλλά από την άλλη, αφού γνωρίζετε ότι ήταν προδιαγεγραμμένη πορεία, τότε γιατί να μην επιλέξετε τον κύριο Κολοκασίδη και να τον προτείνετε κιόλας. Και η ερώτηση είναι, θα το κάνατε αν δεν ήταν η επικείμενη διαγραφή σας? Διότι επανέρχομαι σε αυτό το πρώτο σημείο που σας έχω πει, ότι δεν επιτρέψα σε κανένα να μου καθορίζει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης. Ναι, αλλά ένας βουλευτής σας το είπε και η Στέλλα προηγουμένως. Σωστό, και πολύ καλά κάνετε, αλλά ξέρετε ότι ένας βουλευτής σας το επισήμανε και η Στέλλα προηγουμένως. Υπάρχουν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων ενός κόμματος, όπου ήθιστε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να συμπορεύονται ακόμη και όταν διαφωνούν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Συνέβη πάνω πολλές φορές σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Να απαντήσω. Βεβαίως. Η κλασική περίπτωση απόφαση συλλογικού οργάνου, η συνεδριακή απόφαση εναντίον της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Ναι. Την οποία δεν τήρησε ο ίδιος ο Σιζόπουλος μαζί με την παρέα του. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα νόμιμα και νομιμοποιημένα στην ΕΔΕΚ μετά από το συνέδριο παροδία και φάρσα του συνεδρίου. Γιατί το συνέδριο αυτή τη στιγμή ήταν παράνομο. Μια παρανομία δεν μπορεί να προκαλέσει δίκαιο. Ήταν παράνομο συνέδριο, παράνομη είναι η σύνθεση δυστυχώς της Κεντρικής Επιτροπής και του άλλαλου πολιτικού γραφείου της ΕΔΕΚ. Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτόν το λέτε εσείς και η ΕΔΕΚ είναι εκεί και εσείς θα είστε εκτός. Και είστε στέλεχος αυτού του κόμματος για χρόνια. Και ο πατέρας σας. Ναι, η ΕΔΕΚ του Σιζόπουλου είναι εκεί. Η ΕΔΕΚ όμως, η ΕΔΕΚ του 69 του Βάσου Λιτσαρίδη, δεν έχει καμία σχέση με την ΕΔΕΚ του Σιζόπουλου. Θα κάνετε άλλον κίνημα, κύριε Ευσταθίου? Θα προχωρήσετε στη δημιουργία νέου κινήματος, ίσως με τον κύριο Κολοκασίδη? Κοιτάξτε, δεν έχω συζητήσει ούτε
ούτε κατά διάνοια συνομίλησα με τον κύριο Κολοκρασίδη για αυτό, αλλά να πούμε για κάτι άλλο. Τα πάντα ρίχνει στην πολιτική, ο Ηράκλειτος το είπε, τίποτα δεν μένει στάσιμο και βεβαίως δεν θα μείνω να κλαίω τη μοίρα μου επειδή η κουστοδία Σιζόπουλου προχώρησε στη διαδικασία. Άρα το αφήνεται ανοιχτό. Μπορεί να δημιουργηθεί μια πολιτική κίνηση. Όλα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Και δεν το συζητήσατε καθόλου με τον κύριο Κολοκασίδη? Όχι, βέβαια. Ο άνθρωπος έχει προεδρικές εκλογές, ασχολείται τώρα. Λοιπόν, κύριε Φταθίου, τελευταίο ερώτημα. Θα περιμένετε να σας στείλουν την επιστολή, μας το είπε και ο κύριος Σολομονίδης. Η άποψη του κύριου Σολομονίδη είναι, εάν και εφόσον βρίσκεστε μεταξύ των ονομάτων που θα διαγραφούν, όπως τερμηνεύουμε εμείς, γιατί δεν τα αποδέχονται. Να είναι από μήνες εδώ, είναι το όνομα. Τώρα, κύριε Ευσταθίου, θα αφήσετε την βουλευτική σας έδρα ή θα παραμείνετε ως ανεξάρτητος βουλευτής? Ξέρετε, δεν είμαι ανεξάρτητος βουλευτής. Είμαι βουλευτής της ΕΔΕΚ μέχρι να διαγραφώ. Θα είμαι διαγεγραμμένος βουλευτής της ΕΔΕΚ. Σοσιαλιστής της γραμμής του πατριωτικού ρεαλισμού του Βασούλη Σαρίδη. Αυτός θα παραμείνω. Και βεβαίως κάνατε μια πολύ καλή ερώτηση στον κύριο Σολομονίδη. Δεν μπορούσε να απαντήσει ασφαλώς. Καλά, θα την παραδώσει την έδρα και αν του επιτρέψετε ξανά μετά από ένα χρόνο να επανέλθει, θα την δώσετε πίσω. Αυτά όλα είναι καμώματα, τα οποία βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, κύριε Φταθίου. Να έχετε καλή συνέχεια. Τώρα πάμε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ονούφρια.